Εφιαλτικό σενάριο χαρακτήρισε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μιχάλης Γιαννάκης την έξοδο της χώρας από το ευρώ και την επιστροφή στη δραχμή. Η καταστροφική πολιτική του Γιώργου Παπανδρέου και η διάλυση ουσιαστικά του κράτους οδηγούν τον Μιχάλη Γιαννάκη στην εκτίμηση ότι η χρεοκοπία δεν έχει αποφευθεί για την Ελλάδα. Φοβάμαι ότι με την πολιτική των δύο τελευταίων χρόνων, με την καταστροφική πολιτική που σήμερα πλέον αναγνωρίζουν και τα ίδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ότι δεν είναι απίθανο. Έτσι, προσωπική μου άποψη εκφράζω. Ήδη και ο κ. Προβόπουλος και ο κ. Ράπανος αφήσαν εννοηθεί ότι αν μπορεί να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, υπάρχει ένας φόβος διάχυτος ότι ίσως να μην μπορέσουμε να το αποφύγουμε. Θέλω να πιστεύω ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και το πολιτικό σύστημα και η κοινωνία ώστε να σταθούμε όρθιοι και να παραμείνουμε στο ευρώ. Η κατάσταση για την χώρα προβάλλει εφιαλτική και ο βουλευτής της Βιωτίας υποστηρίζει ότι η επίσημη πολιτεία πρέπει να προετοιμαστεί για όλα. Αν υπάρξουν τέτοιες δυσκολίες, θα πρέπει από τώρα η υπεύθυνη πολιτεία να έχει σχεδιάσει κάποια πράγματα. Φοβάμαι όμως ότι είμαστε σε κενό αέρος, είμαστε και έχουμε ένα κρατικό μηχανισμό ο οποίος με τα μέτρα και τις πολιτικές που ακολούθησε η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου δεν υπάρχει, έχει διαλυθεί. Τις όποιες καλύτερες αποφάσεις και να πάρουμε, ποιος θα τις εφαρμόσει από κάτω? Υπάρχει μηχανισμός.